Το θέμα του δημοσίου, λέτε. Ναι, τώρα. Έχουμε μια μεγάλη δυσκολία να διώξουμε ανθρώπους οι οποίοι εν γνώση τους έβλαψαν το δημόσιο. Και είναι, κατά τη γνώμη μου, ανεπίτρεπτο όλοι οι υπόλοιποι εμείς να καθόμαστε και να παρατηρούμε αυτούς τους ανθρώπους να παραμένουν στο δημόσιο και εμάς να τους πληρώνουν με το εστέρημά μας. Και βλέπετε ότι έχουμε μεγάλες δυσκολίες να το κάνουμε. Και αν μου επιτρέπετε, ναι, θα πήγαινα και ένα βήμα πιο κάτω. Υπάρχουν άνθρωποι στο δημόσιο οι οποίοι είναι τελείως αδιάφοροι. Είναι, πώς να τους αποκαλέσω, πολλοί από αυτούς είναι κυφήνες. Και όλοι έχουμε μια εμπειρία στις σχέσεις μας με το δημόσιο, ότι είναι άνθρωποι αδιάφοροι, οι οποίοι δεν νοιάζονται να κάνουν αυτό το έργο το οποίο πληρώνεται από εμάς για να κάνουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί τέτοιοι άνθρωποι εξακολουθούν να υπάρχουν στο δημόσιο τομέα. Κύριε Προβόπουλε, δεν είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται αυτή την άποψη της συρρήκνωσης του δημόσιου τομέα και στο επίπεδο του προσωπικού των δημοσίων υπαλλήλων. Αναφερθήκατε στους επίορκους, όμως εμείς ξέρουμε ότι ο αριθμός των επιόρκων δεν είναι μεγάλος. Και λογικό είναι πώς θα είναι επίορκοι, πώς θα είναι εγκληματίες, για να το πω έτσι. Πέραν του ότι και για αυτούς υπάρχουν ένα σωρό καθυστερήσεις. Αλλά θέλετε να μου πείτε τον αριθμό που πιστεύετε ότι πρέπει να περικοπεί από το δημόσιο, ώστε να γίνει βιώσιμο το δημόσιο και αυτό που λέμε περικοπή δαπανών να αποδώσει και να μην έχουμε υστερήσεις, όπως λέτε, εσόδων και να μην μπαίνουν κακές σκέψεις. Σας το λέω γιατί τώρα, αν δεν κάνω λάθος, το μνημόνιο προβλέπει γύρω στις 15.000 μέχρι το τέλος του 2013. Οι επίορκοι και μια κατηγορία πειθαρχικών παραπτωμάτων είναι γύρω στις 7.000, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι μεγάλο κονδύλι, κύριε Προβόπουλε, όχι? Κοιτάξτε, το θέμα του δημόσιου τομέα, πόσο θα πρέπει να συρρυκνωθεί? Δεν έχετε εικόνα? Όχι, θα σας πω. Δεν πρέπει να το βλέπει κανείς δογματικά. Σας θυμίζω ότι 2-2,5 χρόνια πίσω η ελληνική κυβέρνηση δεν γνώριζε ποιος ήταν ο αριθμός των ανθρώπων που δούλευαν στο δημόσιο τομέα. Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Έπρεπε να έρθει η Τρόικα για να ξυπνήσουμε και να μετρήσουμε τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Μετά από κόπο, όχι αμέσως. Και βρήκαμε ότι ο αριθμός είναι γύρω στους 800.000, λίγο λιγότερος. Το ερώτημα είναι, ποιος είναι ο σωστός αριθμός, αυτό με ρωτάτε. Η απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολη, διότι θα πρέπει να δούμε, να οριοθετήσουμε τι πρέπει να κάνει ένας δημόσιος τομέας και στη συνέχεια να δούμε ποιος αριθμός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να εξυπηρετήσει τις λειτουργίες που αποφασίσαμε, που κρίναμε ότι πρέπει να τις κάνει ο δημόσιος τομέας.